Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Φωτιά έχει πάρει το προεκλογικό πολιτικό σκηνικό για τις μετεκλογικές συνεργασίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τα κόμματα να τοποθετηθούν στο debate για το πώς αντιλαμβάνονται την προοδευτική κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι με fake news εκφοβίζει το λαό και καρφώνει τον Γιάννη Βαρουφάκη για το πρόγραμμα Δήμητρα. Κορυφώνεται η καταμέτωπο επίθεση Μητσοτάκη-Τσίπρα με επίκεντρο την οικονομία και τις μετεκλογικές συνεργασίες. Κάποιοι μας έφτασαν στο χείλος του γκρεμού και την τελευταία στιγμή αναγκάστηκαν να κάνουν μια θεαματική κολοτούμπα. Μας τίξε πολλά λεφτά, 100 δις περίπου αυτή η κολοτούμπα. Και τώρα μπορεί να σκέφτονται να ξανακάνουν τα ίδια. Δήμητρα, δεν είναι αστείο. Έχει και υποδιέρεση η Δήμητρα, ξέρετε. 100 Δημητρούλες, μία Δήμητρα. Εγώ ήρθα σε σύγκρουση με τον Βαρουφάκη το 2015, στην πιο κρίσιμη στιγμή. Τότε που υπήρχε ερώτημα για χρεοκοπία της χώρας. Και δεν έθεσα καν σε συζήτηση αυτές τις ανοησίες για το νόμισμα. Διότι αυτή ήταν η γραμμή του Σόιμπλε. Αν θέλει να συζητήσει ο κ. Βαρουφάκης τέτοιου είδους σχέδια, να πάει να βρει τον κ. Σόιμπλε που ήταν φίλος του, να τα κουβεντιάσουν μαζί. Ξέρετε, όπου πηγαίνω, οι πολίτες δεν μου λένε μην κάνεις αλλαγές, μην κάνεις μεταρρυθμίσεις. Μου λένε κατά κανόνα να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα. Πήγαινε πιο γρήγορα. Πήγαινε πιο γρήγορα τη χώρα μπροστά. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας για την επόμενη τετραετία. Σε αυτές τις εκλογές της απλής αναλογικής δεν είναι εκλογές χαλαρής ψήφου. Θα βγάλουν κυβέρνηση αυτές τις εκλογές. Κατά πάσα πιθανότητα, κατά πάσα βεβαιότητα, το πρώτο με το τρίτο κόμμα θα σχηματίσουν κυβέρνηση. Εγώ διεκδικώ μια κυβέρνηση μακράς πνοής και σταθερότητας. Δεν διεκδικώ μια κυβέρνηση η οποία θα κρίνεται στην ανοχή ενός κόμματος του 3%. Θα φύγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά μη φοβάστε ότι θα επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Πολάκης, με ό,τι ζήσατε με τους ανεξάρτητους Έλληνες το 14 με το 19. Εδώ είναι η επιλογή της δημοκρατίας, της προοπτικής και της ελπίδας. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί διασταύρωσαν τα ξύφη τους και για το debate που αποφασίστηκε να γίνει στις 10 Μαΐου με τους αρχηγούς όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Είχα κουραστεί εδώ και εβδομάδες να ακούω αυτή τη συζήτηση για το debate. Δεν θέλουνε, λέει, debate, δεν θέλουνε debate. Συμφωνήθηκε σήμερα το debate, όπως τους είχα πει από την πρώτη στιγμή. Για πάμε όλοι μαζί, λοιπόν, να συζητήσουμε για αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε, αλλά να πέσουν και οι μάσκες. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του κ. Μητσοτάκη, θα ντρεπόμουν να συζητάω για αυτό το θέμα. Από το 2016 έχουμε 2023. Αρνείται, σαν το διάλογο του Λιβάνι, να κάτσει, να καλή ώρα, ανοιχτά, να μας παρακολουθεί όλος ο ελληνικός λαός σε μια ανοιχτή τηλεοπτική αντιπαράθεση. Φωτιές άναψε την ίδια ώρα αποστροφή του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλη Καούκη ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να απευθυνθεί σε μεμονωμένους βουλευτές για να σχηματίσει κυβέρνηση, με το διευθυντή του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας να χαρακτηρίζει άστοχη την τοποθέτηση. Σε κόμματα θα απευθύνεται προσκλητήριο ή σε βουλευτές? Παντού. Παντού. Παντού όπου χρειαστεί για να έχετε χρειαστεί. Και αν χρειάζονται μόνο τρεις βουλευτές, μόνο τρεις βουλευτές. Και θέλουμε από μόνοι τους να έρθουν. Σχετικά με άστοχη τοποθέτηση υποψήφιου βουλευτή μας νωρίτερα σε τηλεοπτική εκπομπή, επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά με απόλυτη καθαρότητα ότι απευθυνόμαστε στους πολίτες με μία πολύ καθαρή πρόταση. Όπως δήλωσε και χθες ο Πρωθυπουργός στο πρώτο θέμα, δεν πρόκειται υπό καμία συνθήκη η Νέα Δημοκρατία να επιχειρήσει να βρει τρόπους να παρακάμψει την ετιμιγορία τους. Τελεία και παύλα. Υπομνήματα κατά της συμμετοχής του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές κατέθεσαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ εν ώψη της συνεδρίασης στον Άριο Πάγο στις 2 Μαΐου. Το κόμμα του προφυλακισμένου πρώην Χρυσαυγίτη ζήτησε την εξαίρεση τριών αρεοπαγητών δικαστών από τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να είναι αμερόληπτη η θέση τους. Δύο ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Αρείου Πάγου, όπου θα αποφασιστεί αν θα επιτραπεί η κάθοδος του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε υπόμνημα 300 σελίδων αλλά και οπτικοακουστικό υλικό της δράσης του προφυλακισμένου πρώην Χρυσαυγίτη, ζητώντας τον αποκλεισμό του. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με αίσθημα ευθύνης, είχε την πρωτοβουλία για την κατάθεση στη Βουλή των διατάξεων που εμποδίζουν εγκληματικές οργανώσεις να μπουν στη Βουλή με τον μανδύα πολιτικού κόμματος. Το υπόμνημα συνοδεύεται από δύο ηλεκτρονικούς δίσκους μεγάλης χωρητικότητας με οπτικοακουστικό υλικό που αποδεικνύουν, σύμφωνα με τον Μαξίμου, τη δράση του Ηλία Κασιδιάρη ως πραγματικού αρχηγού του κόμματος. Υπόμνημα κατά της ανακήρυξης του κόμματος του Κασιδιάρη έχει κατατεθεί στον Άριο Πάγο και από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στο υπόμνημα, το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ζητεί από τον Άριο Πάγο να μην ανακηρύξει τους συνδυασμούς του κόμματος Έλληνες του Ηλία Κασιδιάρη. Θέτει ακόμα στην κρίση του δικαστηρίου τις μεθοδεύσεις Κανελόπουλου Κασιδιάρη, ώστε να εξεταστεί αν συντρέχει περίπτωση να αποκλειστεί και το κόμμα ΕΑΝ.
Απόλυτος ότι η Χρυσή Αυγή σε οποιαδήποτε εκδοχή δεν πρέπει να βρίσκεται στη Βουλή, εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση με την τροπολογία έγινε χορηγός του Κασιδιάρη. Επέλεξε όμως να νομοθετήσει μια τροπολογία η οποία υπερβαίνει το Σύνταγμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση γίνονται χορηγοί του Κασιδιάρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως δήθεν υπέρμαχος της δημοκρατίας και πολέμιος του φασισμού, κατέθεσε τελικά υπόμνημα στον Άριο Πάγο εναντίον του κόμματος Κασιδιάρη. Ή λειτουργεί πάλι ως δημοκρατική εξαίρεση, κλείνοντας το μάτι στους ψηφοφόρους ενός καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση που επιχειρεί να ξαναμπεί στη Βουλή με τον μανδύα πολιτικού κόμματος. Και όλα αυτά την ώρα που το κόμμα Κασιδιάρη κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης τριών μελών της σύνθεσης της Ολομέλειας του Α1 πολιτικού τμήματος του Αρίου Πάγου, επικαλούμενο δημοσιεύματα που θέλουν να υπήρχε προδιάσκεψη μεταξύ τους για να αποκλείσουν το κόμμα. Νέα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, έρχονται στο φως για την εκτέλεση του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Μετά τη σύλληψη δύο ανθρώπων της νύχτας, η έρευνα συνεχίζεται τώρα για τρία ακόμη άτομα που κατονομάζονται στη δικογραφία. Συνδρομή της Europol ζήτησε η ελληνική αστυνομία. Για πρώτη φορά η ελληνική αστυνομία ζητάει τη συνδρομή της Europol για να καταφέρει να σπάσει τις διαδικτυακές επικοινωνίες που είχαν τα άλλα τρία άτομα τα οποία αναφέρονται στη δικογραφία και τα οποία ερευνώνται για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Σε περίπου δύο μήνες από σήμερα οι ελληνικές αρχές θα έχουν στα χέρια τους τις επικοινωνίες αυτές και τα μηνύματα που αντάλλασαν μέσω διαδικτύου οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Αυτές οι υποθέσεις δεν είναι εύκολες. Το λέγαμε από εκείνες τις ημέρες. Δεν είναι πολύ εύκολο να συλλάβει η αστυνομία κάποιον, να τον οδηγεί στη δικαιοσύνη και να δέσει την υπόθεση. Εγώ θα περιμένω την εξέλιξη. Σύμφωνα πάντως με τη δικογραφία, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους στην άγρια δολοφονία του δημοσιογράφου, λίγες ώρες πριν τη σύλληψή του, σε επικοινωνία που είχε, προσπαθούσε να χτίσει άλοθη ότι βρισκόταν συχνά με το λευκό βαν στην περιοχή του Αλίμου για δουλειά. Μα έχει δουλειές εκεί και κάποτε μοιράζαμε φυλάδια. Στον Άλιμο, όχι καλέ, ποιος τα λέει αυτά. Εγώ ποιος τα λέει. Έχει πάρει δουλειά από εκεί. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν δουλειές εκεί. Στο λέω εγώ, είναι σίγουρο. Οι δράστες για την προσέγγιση και διαφυγή τους από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησαν τουλάχιστον μία μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ, καθώς και φορτηγό τύπου βαν. Οι δύο κατηγορούμενοι 40 και 48 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν ο ένας στον Γέρακα και ο άλλος στην περιοχή της Νίκαιας. Δύο χρόνια μετά την δολοφονική επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ που πάγωσε όλη την χώρα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό απόγευμα σε όλους.